Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στα, ε, εδώ, στα μηνύματα των εκλογών. Τι μήνυμα πήρε η Νέα Δημοκρατία από τι χθεσινέ εκλογέ, Πήρε καθαρό μήνυμα από τα τις, χθεσινά αποτελέσματα. Το καθαρό μήνυμα έχει ω εξή: Ναι, μεν εμπιστεύονται οι πολίτε στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη να συνεχίσει και να εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρώπη και να έχει τη διακυβέρνηση του τόπου. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχει ένα σαφέ. Ε, μήνυμα και για διαχειριστικά ζητήματα και για ταυτοτικά ζητήματα το οποίο ακούστηκε. Θεωρώ mm -hmm. ότι όλοι μας, όλοι τα στελέχη ε, κυβερνητικά και βουλευτές πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να ακούσουμε καλά τον κόσμο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Κυριανάκη, για να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως ε, τα λέει ο κόσμος από εχθές. Ε, οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν ποιε είναι. Για παράδειγμα, είναι μια στροφή προς τα δεξιά. Μήπως αφήσατε το δεξί κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και το, μάλλον το, όσοι βρίσκονται στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και πήγατε προ το κέντρο, και αν αυτό το αποτέλεσμα θα φρενάρει, θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι τέτοιο χθες το βράδυ. Το αντίθετο. Εγώ νομίζω ότι θα επιταχύνει την διάθεση και την ορμή της κυβέρνηση για να γίνουν μεταρρυθμίσει και ότι σε πάρα πολλά σημεία και η αποτελεσματικότητα κρίνεται, αλλά και, όπω είπα στην αρχή, τα αυτοτικά ζητήματα. Να δούμε λίγο του αριθμού. Οι αριθμοί τι λένε, ότι προφανώ μεγάλο χαμένος από την αποχή είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε απόλυτο αριθμό σε σχέση με τον, Ιούλιο, με τον Ιούνιο του 2023, πολύ λιγότεροι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία δεν προσήλθαν στι κάλπε. Άρα το πλήγμα είναι κυρίω προ τη δική μα πλευρά. Από την άλλη, υπάρχει αύξηση των ποσοστών των κομμάτων δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία θρύζουν για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση περίπου 20%. Αυτό δεν αποτυπώνεται σε απόλυτου αριθμού με την έννοια ότι και στι ευρωεκλογέ του 19 και στι εκλογέ τη του 23 και τώρα είναι περίπου σε 700.000. 700, 710, 730. Οι ψηφοφόροι δηλαδή σε απόλυτου αριθμού είναι οι ίδιοι. Οι ψηφοφόροι είναι Αγάζουν περίπου. τα ποσοστά είναι... λόγω αποχής. Είναι περίπου οι ίδιοι. Δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει μία μικρή μετακίνηση, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Ναι. Σίγουρα όμω υπάρχουν άνθρωποι. Σωστέ μετακινήσει. που διακόπτω καλή μέρα. Υπάρχουν και εσωτερικέ μετακινήσει αυτό το χώρο. Mm -hmm. Έτσι είναι. Αλλά συνολικά αφρίζουν όμω κύριε Πορτοσάλτα ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές. Προφανώς αυτό το βλέπουμε, το ακούμε και θα πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια που οδήγησαν κάποιου ψηφοφόρους ή να μην έρθουν καθόλου στην κάλπη, είτε αυτή είναι χαλαρότητα είτε μια διαμαρτυρία που ήθελαν να εκπέμψουν. Είτε κάποιοι επέλεξαν λιγότεροι να στηρίξουν κόμματα δεξιά Νέα Δημοκρατία. Σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον πάντω. Η, Η αποχή ναι. όμω, κύριε Υπουργέ, είναι οριζόντια. Ο κύριο όγκο τη αποχή δεν σημαίνει ότι είναι οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία ή οι ψηφοφορη του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Είναι οριζόντια. Επομένω, το να χρησιμοποιώ ω ερμηνεία αποτελέσματο ότι κάποιοι, ένα μεγάλο μέρο ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία δεν πήγε στην κάλπη και πήγε στην παραλία ή αδιαφόρησε πολιτικά. Και το ένα και το άλλο είναι μήνυμα οριζόντια προ όλα τα κόμματα. Προ όλο το πολιτικό σύστημα. Mm -hmm. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που έχασε. Είναι όλα τα κόμματα που έχασαν. Σωστά. Απλά επειδή δεν ρωτήθηκα για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Γι' και η υποστηρίζει ότι μεγαλύτερη ζημιά έκανε στη Νέα Δημοκρατία ε. ε. από ό,τι το τα καλά. Οι αριθμοί το λένε αυτό. Να δούμε όμω. Θέλω λίγο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο από τα και 27 κράτη και τι από από τα 27 κράτη υπάρχουν μόνο δύο στα οποία υπάρχει mm. σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην πρώτη θέση δύο στα 27 όλα τα υπόλοιπα είναι πρώτο το ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα κεντροδεξιά. κόμματα πιο δεξιά

και μείωση εδρών για κεντροαριστερά και το ρηνιού του κύριου Μακρόν, mm -hmm. θα πρέπει να διαγνώσουμε πού θέλουν οι ευρωπαϊκοί λαοί να πάει η Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό το καμπανάκι, το οποίο βάρασε δυνατά σε Γαλλία, Γερμανία και άλλες χώρες, ναι. ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Και αυτό δεν έχει έρθει διότι η πολυσυλλεκτική νέα δημοκρατία, όπως την έχει δημιουργήσει, εξελίξει, μεγαλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. περικλεί και τέτοιε φωνέ, περικλεί δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι φωνάζουν δυνατά εδώ και καιρό για αυτό που συμβαίνει στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Και κατά τη γνώμη μου, το νούμερο ένα θέμα πρέπει να με στι εκπομπέ από mm -hmm. σήμερα. Υπάρχει αυτή η πρόεδρο του κόμματο Κίεφ, η οποία βγήκε εφθαρσό σήμερα να πει ότι όσοι ψήφισαν χθε κατά 52% σε αυτού του δύο νομού το, το κόμμα Κίεφ είναι Τούρκοι πολίτε. Mm -hmm. Αμφισβητεί τη συνθήκη Λοζάνη. Αμφισβητεί δηλαδή εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Αμφισβητή κυριαρχία. Δεν Αρφισβητή το ξέρατε κυριαρχία. αυτό. Δεν... Λέω, λέω, λέω. λέω, λέω. Αυτό ήταν, οβίες, εδώ, ήταν κάτι το εδώ. Θέλει... ήταν γνωστό. Οβίες. Το τι συμβαίνει σε αυτούς τους δύο νομούς εδώ και τις χρόνια προδέσεις προδέσεις δεν το ξέρατε. Και τις λέω, φωνές, φωνές οι οποίες εξέφραζαν δυνατά και καθαρά αυτή mm -hmm. την άποψη και έκρουαν το καμπανάκι πρέπει τώρα να εισακουστούν πιο πολύ. Και είμαι σίγουρο ότι ο Πρωθυπουργό θα ασχοληθεί ο ίδιο προσωπικά για να μπορέσει να ανατραπεί αυτό το κλίμα σε Ροδόπη και Ξάνθη, που είναι Μάλιστα. ορολογιακή βόμβα. Το ίδιο πρέπει να γίνει λοιπόν και στην Αλβανία, και χαίρομαι πάρα mm -hmm. πολύ που ο κ. Μπελέρη, με την ψήφο όλων μα, θα μα εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή, διότι θα βγει από τη φυλακή, ελπίζουμε, το Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Και θα είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα να αναδείξει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωβουλή και το εθνικό ζήτημα του ελληνισμού στη Βόρεια Ήπειρο, να μπορέσει mm -hmm. επιτέλους να αναδειχθεί πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Αρή, το ίδιο περίπου που ρωτήσαμε και τον Υπουργό, άκουσε την απάντηση. Αν ε, θα δούμε τώρα στροφή προς τα δεξιά από τον ε, Κυριάκο Μητσοτάκη και αν το χθεσινό αποτελέσμα θα εμποδίσει τις, ε, όποιες μεταρρυθμίσεις λέει ο Πρωθυπουργός όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι θα κάνει. Ελπίζω και εύχομαι ότι στα επόμενη τριετία, προσωπικά δηλαδή, εγώ αυτό βλέπω τώρα, mm -hmm. το, οι ισορροπίε πρέπει να κατήσει η, το, η, Νέα Δημοκρατία και πώ μπορεί να επαναπροσεγγίσει του ψηφοφόρου τη δεξιά, να ξαναβάλει τα ζητήματα αυτά. Χοντρικά μπορώ να τα παριθμίσω ποια είναι. Βεβαίω. <κυρίζομαι> Όλη η εγώ καντήληψη. Λαθρομετανάστευση στα, στα χοντρά αξιακά μαζί και ο γάμο. Mm -hmm. Ο οποίο προφανώ έκανε και αυτό τη δική του ζημιά. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά, βλέπω μεγάλη αντίδραση σε αυτό που επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση να μοιράσει με κάποιον τρόπο τη φορολογία. Δεν μπορεί να πληρώνουν φόρο μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, πρέπει και οι ελεύθεροι επαγγελματίε να επιμεριστούν ένα κομμάτι του φόρου. Αυτό έγινε άγαρμα, έγινε κάπω, έγινε αλλιώ, έπρεπε να γίνει καλύτερα. Δεν, δεν μπαίνω στα τεχνοκρατικά ζητήματα, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω όμω είναι οι διαμαρτυρίε των ανθρώπων. Δηλαδή, βρίσκω, συναντώ πολλού που λένε. Πολλού που λένε «Είμαι ελεύθερο Επαγγελματία και τώρα πρέπει να θα ξαναγίνω μισθωτό. Έχουμε, έχουμε κάποια δομικά προβλήματα στην οικονομία, βέβαια. Τώρα τα βάζω το ένα μέσα στο άλλο. Αλλά το, των ελευθέρων επαγγελματιών η φορολόγηση ε, ε, μετρήθηκε ότι είναι χαράτσι, ότι μπήκε mm -hmm. χαράτσι, ενώ είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι, δεν θα, ε, Πολύ ότι θα το αποκαταστήσει κτλ. Έτσι, έτσι το ερμήνευσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Ναι. So. Κατ' εμέ, mm -hmm. εγώ δεν μπαίνω στα τεχνικά ζητήματα γιατί δεν, δεν το ξέρω. Πώ δεν... ερμηνεύτηκε, λε, εσύ ή καπόψη ναι. τη συγκεκριμένη. Όμω, από την άλλη πλευρά, εγώ είμαι σε εκείνη την κατηγορία, το δηλώνω, το κρύβω, το έχω ξαναπεί mm -hmm. δηλαδή. Άλλωστε, ότι, ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι φόρο. Δεν μπορεί να μην πληρώνουν κάποιοι. Yeah. Εντάξει, yeah. Έχουμε 60 δι αδήλωτα. Mm -hmm. Θέλετε να είναι τα 25 του τουρισμού, Να είναι. Θέλετε να είναι 30 από του τουρισμού Άλλα 30 είναι μαύρα. Και από αυτά τα 30 κάτι πρέπει να τα σπρίσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι. Δεν μπορεί yeah. να έχουμε 60 δις αντίλωτα, μεγάλο ποσό τα 60 δις αντίλωτα σε μια κοινωνία. Αυτά τα 60 δις αντίλωτα συμβάλλουν στην, στην εμ, ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι επίση ένα από τα θέματα που αναφέρονται. Yeah. Άρα, άρα η κυβέρνηση, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ελπίζω και εύχομαι να μην ευνουχιστεί. Εμείς yeah. θέλουμε δηλαδή, τα επόμενα τρία χρόνια να δουλέψει και να πάει να κάνει αυτά που έχει είναι και πολύ δύσκολα τα, τα, επόμενα ευσύνηση. τρία χρόνια. Κύριε, κύριε Νάκη, για, να, για να ολοκληρώσουμε, ε, απαιτείται ένα σχηματισμό σε τη της κυβέρνησης. Αυτό το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Ε, σίγουρα αλλαγέ σε πολιτικές θα γίνουν. Το ανακοίνωσε και χθε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίο δήλωσε ότι Έχω έχουμε κατεύθυνση. λάβει όλο το μήνυμα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ναι. καταλάβατε τι. Ναι. Προ ποια κατεύθυνση. κατεύθυνση. Άρα μέχρι τώρα ήταν λάθο η πολιτική. Κάποια πράγματα έχουν γίνει σωστά, κάποια πράγματα έχουν γίνει λάθο. Αυτό νομό, είναι μια λογική η οποία στο... συνοδεύει. Ήταν λάθος. Ένα λεπτό. Αυτή η νοοτροπία συνοδεύει τη Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια. Δεν είπαμε ποτέ τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Μάλιστα. Και λάθη και αστοχίες έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, να πάμε πιο αποτελεσματικά και το τιμόνι να είναι ευθεία. Θέλω να σα πω επίση ότι μα έχουν κάνει κάποιε καταγγελίε. Δεν ξέρω πώ σα αφορά το θέμα. Χθε πήγαν να ψηφίσουν κάποιοι με ηλεκτρονική ταυτότητα και δεν τη δέχτηκε ο κακός Κακό δεν τη δέχτηκε. Έχουμε στείλει εγκύκλιο σαν Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία είναι πεντακάθαρη. Την έχω και εδώ μπροστά μου. Ε, Χειρίστηκα και εγώ ίδιο προσωπικά αρκετά περιστατικά με δικαστικού αντιπρόσωπου οι οποίοι δεν δεχόντουσαν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Εγκύκλο το έλεγε πάρα πολύ καθαρά. Εμένα ε, ε, τη ότι δέχτηκε υποχρέω... ο άνθρωπο κανονικά και γιατί και εγώ με ηλεκτρονική ταυτότητα ψήφισα. Και εγώ το ίδιο. Να, ναι. ε, Υποχρεούται ναι. να τη δεχθεί. Απλά υπάρχει περίπτωση στην εφαρμογή που έχει ο δικαστικό αντιπρόσωπο και σκανάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα να επιστρέψει λάθο μήνυμα. Αυτό, συμ... Αυτό συμβαίνει όταν είναι άκυρη. Δεν έχει γίνει ενδεχομένω update η εφαρμογή. Ναι. Έχει εκδοθεί καινούργια ταυτότητα και δεν έχει μπει στο σύστημα. Υπάρχουν και αυτέ τι περιπτώσει. Πάντω η οδηγία ήταν σαφή. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε, δεν έχουμε χρόνο. χρόνο. Ε, ε, ευαγγέλη, συγγνώμη. Ε, εντάξει, Κύριε δεν πειράζει. Και ευχαριστούμε την καλή εβδομάδα. Έχουμε, και, εμείς, και, άλλα και, έχουμε, και, άλλα έχουμε και άλλα θέματα να τα να πούμε με τον κύριο Κυριανάτη. Θα τα πούμε τι επόμενε μέρε.